Βρισκόμαστε σε μια μακρά διαδικασία προσαρμογής σε επίπεδο εισοδηματικό πολύ χαμηλότερο από αυτό που είχαμε πριν από την κρίση. Αυτό συμβαίνει διότι σε κάποιο βαθμό ήταν αναπόφευκτο να μειωθεί το ΑΕΠ. Δηλαδή όταν έχεις μπροστά σου μια δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης των 10 μονάδων του ΑΕΠ, μιλάω για το πρωτογενές έλλειμμα που είχαμε το 2009, που πρέπει όχι μόνο να το μηδενίσεις, αλλά να το μετατρέψεις σε πλεόνασμα, ώστε να μπορείς να καλύψεις τους στόκους χωρίς να δανείζεσαι. Λοιπόν, σε κάποιο βαθμό ήταν αναπόφευκτη η πτώση του ΑΕΠ, αλλά δεν ήταν αναπόφευκτο να μειωθεί κατά 25-26% που είναι σήμερα η κατάσταση. Αυτό συνέβη διότι καμία μνημονιακή κυβέρνηση δεν είχε την ιδιοκτησία του προγράμματος. Όλοι λίγο πολύ λέγανε μας δυσαρεστούν και εμάς τα μέτρα, αλλά μας τα επιβάλλουν οι πιστωτές. Δεν εξήγησε ποτέ κανείς πρωθυπουργός γιατί χρεοκοπήσαμε, ούτε έγινε καμία σχετική συζήτηση στη Βουλή. Επομένως υπάρχουν ακόμα κάποιοι που πιστεύουν ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση και όχι το αντίστροφο. Οι 10 μονάδες που αναφέρατε το 2009 είναι χωρίς τη διόγκωση. Το βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, του ελλείμματος. Δεν υπήρξε καμία διόγκωση. Αυτό ήταν το έλλειμμα όπως πιστοποιήθηκε από τη Eurostat και από όλους όσους έχουν ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Το 2009... Γιατί έχουν μπλέξει σε δικαστική περιπέτεια οι άνθρωποι που πιστοποίησαν. Το γνωρίζω και αυτό είναι ιδιαίτερα ατυχές και πιστεύω ότι χρωστάμε μια τεράστια συγγνώμη στον κύριο Γεωργίου, ο οποίος ταλαιπωρείται και συνεχίζει να ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, το 2009, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε 36 δις καθαρά. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 15,5% του ΑΕΠ. Λοιπόν, εάν ο κύριος Γεωργίου φούσκωσε το έλλειμμα, να μας εξηγήσει κάποιος που πήγαν αυτά τα λεφτά.